Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυροκεφάλαια. Καλώς μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πριν πούμε για τα μέτρα της κυβέρνησης, θα ήθελα να ρωτήσω, αφού είναι όλα τόσο ωραία όσο τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, γιατί γίνανε κινητοποιήσεις και ήσασταν και εσείς πάνω, αφού είναι ευχαριστημένοι όλοι? Όχι μόνο γίνανε κινητοποιήσεις, αλλά ήταν ελπιδοφόρο το γεγονός ότι αυτές ήταν μαζικές. Ναι. Πήρανε μέρος πολλοί εργαζόμενοι από μεγάλους χώρους δουλειάς, όπως οι εργαζόμενοι από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα, ναι. που και εδώ και ένα μήνα, σε αυτές τις συνθήκες, όπως είπατε και εσείς που περιέγραψε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ότι όλα πηγαίνουν καλά, αγωνίζονται δεκάδες εργαζόμενοι για να μην χάσουν τη θέση τους, τη δουλειά τους, τα μεροκάματά τους, για να μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους. Και τα όποια μεροκάματα είναι αυτά, έτσι. Και τα όποια μεροκάματα, το ίδιο ισχύει και για τους απολυμμένους, τους 100 απολυμμένους από τον εργολάβο της εταιρείας της Ελληνικής Χρυσός, οι οποίοι με ένα mail μάθανε ότι απολύονται σε ένα απόγευμα. Με ένα mail. Μάλιστα. Ήταν ελπιδοφόρες αυτές οι κινητοποιήσεις από τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και πιστεύουμε ότι επιβεβαιώνουν αυτό που λέει το ΚΚΕ και αυτό που λένε ορισμένα αγωνιστικά παραδείγματα των τελευταίων μηνών από μεγάλους χώρους δουλειάς, από την Κόσκο, από τη Λάρκο, από τους οικοδόμους, από τους διακινητές, από τα μηχανάκια της Ιφούρ κτλ. Ότι μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να σώσουν το λαό. Και δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις κυβερνήσεις και ιδιαίτερα επιβεβαιωθήκαμε με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός προχτές στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΡΑ25, δηλαδή σας φαντάζομαι με τον κύριο Λοβέρδο στο Υπουργείο Υγείας, κύριε Μαυροκεφάλαια. Ωραίο σχήμα. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται ακριβώς για να προσανατολίσει τον κόσμο από τα πραγματικά του προβλήματα. Δεν μπορεί το ΚΚΕ να συνεργαστεί, να δώσει ψήφο ανοχή σε μια κυβέρνηση η οποία έχει τη δυνατότητα να τους περιλαμβάνει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η μεγάλη συνεργασία που για πολλά στελέχη αυτών των κομμάτων δεν είναι μια προοπτική η οποία είναι ουτοπική. Τουλάχιστον να σας εξαιρούσε, τουλάχιστον να σας εξαιρούσε το δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν η ανοχή. Στους μακελάριδες, χρησιμοποιώ μια πολύ σκληρή έκφραση, στους μακελάριδες των εργασιακών δικαιωμάτων και όλων των δεινών που βιώνει σήμερα ο λαός μας. Ίσα ίσα το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστήσει να υπάρχουν μεγάλοι εργατικοί λαϊκοί αγώνες για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να κερδίσουν αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πώς είδατε τώρα τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη? Νομίζουμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ πίσω από τις ουσιαστικές ανάγκες των εργαζομένων. Προκαλεί την νοημοσύνη, προκαλεί τους ίδιους εργαζόμενους, οι οποίοι νιώθουν τη βαρχημονιά να έρχεται και δεν νιώθουν τον εαυτό τους προστατευμένο. Απειλούνται από την επιστημιστική κρίση, με τις τιμές σε βασικά προϊόντα και αγαθά να αυξάνονται συνεχώς, με την ενέργεια, όπου το πρόβλημα ιδιαίτερα της θέρμανσης και της κίνησης με τα καύσιμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, τα ζητήματα του εισοδήματος, της υγείας, της εκπαίδευσης, τέλος πάντων να μην κουράζω τους ακροατές σας γιατί όλα αυτά τα γνωρίζουν. Αυτά τα επιδόματα τα οποία το μέρισμα, το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση και χρησιμοποιώ τη λέξη μέρισμα, γιατί ο Πρωθυπουργός ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του το αφιέρωσε για τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, 7,5% στο δεύτερο τρίμηνο. Και μέσα σε αυτό το μεγάλο μέρισμα, αυτό που ήρθε στην κυριολεξία να δώσει στους εργαζόμενους ήταν μισό ντεπόζιτο βενζίνη και δύο σακούλες στο σούπερ μάρκετ, γιατί αυτά πραγματικά αντιστοιχούν στα διάφορα πας και στα διάφορα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και ξαναλέω υπολείπονται πάρα πολύ πραγματικά των μεγάλων αναγκών. Δείτε για παράδειγμα στους συνταξιούχους, για παράδειγμα, βλέπετε ότι ενώ οι συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρήματα όλα τα χρόνια του εργάσιμου τους θείου, αντί να διεκδικήσουν, αντί να πάρουν πίσω τα δώρα τους, δύο ολόκληρους μισθούς, η κυβέρνηση έρχεται να τους δώσει ένα επίδομα, την εισφορά αλληλεγγύης, που ούτως ή άλλως το κερδίσαν ίδιοι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους και με δικαστικές αποφάσεις. Και έρχεται αυτό η κυβέρνηση να το παρουσιάσει ως παροχή. Ή το ζήτημα παράδειγμα των μισθών, που και αυτό έμεινε αόριστο από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, το οποίο θα γίνει με βάση το γνωστό νόμο το Βρούτσι Αξιόγλου σε μια αόριστη χρονική, σε έναν αόριστο χρονικό ορίζοντα και χωρίς να είναι
να ξέρουμε το ποσό κτλ. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το λαϊκό εισόδημα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και η συζήτηση που γίνεται για τα 751 ευρώ με κατώτερο μισθό, χρειάζεται να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι είναι το ύψος του μισθού το οποίο αφορούσε το 2010. Δηλαδή θα πάμε το μισθό του 2010 να λύσουμε τα προβλήματα του 2023. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε και για την παιδεία, για την υγεία, είπε για καινούργια σχολεία, για τους αναισθησιολόγους βέβαια ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα και είπε και θα κάνει και αυξήσεις στους γιατρούς και ότι τον ενδιαφέρει η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Νομίζω ότι τα μέτρα που προχωράει η κυβέρνηση γύρω από το νέο ΕΣΥ, η εμπορευματοποίηση της υγείας και η εισαγωγή ιδιωτικών επιχειρήσεων και της ιδιωτικής λειτουργίας στα νοσοκομεία, τις συνέπειες αυτής της πολιτικής 2,5 χρόνια τη ζούμε τώρα. Τη ζούμε με χιλιάδες νεκρούς, με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε, δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο γιατί αυτό έχει γίνει μια νόσου, με τεράστιες ελλείψεις όχι μόνο σε αναισθησιολόγους, σε πολλές ειδικότητες. Ναι. Πολλοί νομοί της χώρας αναγκάζονται οι άρρωστοι να ξενιτευτούν για να πάνε να βρουν ένα γιατρό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις κτλ. Και η κατάσταση αυτή, η τραγική κατάσταση, δεν διορθώνεται με αυτό που είπε η κυβέρνηση, δηλαδή ένα 10% αύξηση στους, ξαναλέω, κουτσουρεμένους μισθούς των υγειονομικών, οι οποίοι έχουν απολέσει όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δύο μισθούς. Δύο μισθούς και φυσικά δουλεύουν εντατικά εδώ και 2,5 χρόνια χωρίς διάλειμμα. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Yeah. Γεια σας.